Λοιπόν, αίσθηση προκάλεσε ένα θέμα που προβάλαμε χθες για έναν ιερέα από το νόμο Σερών, ο οποίος έχει ένα λογαριασμό στο Instagram, τον έχει κατεβάσει τώρα, διατηρούσε ένα λογαριασμό στον οποίο ανέβαζε αρκετά έτσι, πώς να το πούμε, σεξι φωτογραφίες. Δηλαδή, είναι αυτές που βλέπετε, είναι πολύ γυμνασμένος, αγαπάει την υγιεινή διατροφή, αγαπάει την γυμναστική. Ανέβαζε λοιπόν φωτογραφίες σε αυτό το λογαριασμό, τις μοιραζόταν με τους φίλους του. Κάποιοι από το ποίμνιο του δήλωσαν σκανδαλισμένοι, τον κάλεσαν. Κάλεσε και η Μητρόπολη σε απολογία. Έχουμε λοιπόν συνέχεια για το θέμα σήμερα. Ο Βασίλης ο Παπαναστασούλης θα μας πει περισσότερα. Βασίλη. Καλησπέρα. Μετά την δημοσιότητα που πήρε το θέμα με τις αναρτήσεις του 40χρονου ιερέα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου φαίνεται να ποζάρει χωρίς τα ράσα και με αθλητική περιβολή, οι συγχωριανοί του συσπυρώθηκαν γύρω του. Υποστηρίζουν ότι δεν έχουν κανένα πρόβλημα με τις αναρτήσεις αυτών των φωτογραφιών, ότι δεν σκανδαλίστηκαν και δηλώνουν ότι τον αγαπούν, ότι τον υποστηρίζουν, ότι είναι πολύ καλός οικογενειάρχης και ότι είναι πολύ σωστός στα καθήκοντά του ως ιερέας και δεν έχουν πάλι κανένα πρόβλημα με τις αναρτήσεις αυτών των φωτογραφιών, Τατιάνα. Μάλιστα, για πάμε να δούμε το βίντεο. Οι εικόνες που παρακολουθείτε δεν προέρχονται από το λογαριασμό κάποιου influencer στο Instagram. Ο άνδρας που βλέπετε να ποζάρει στο φακό, πότε ημίγυμνος και πότε με δικτυωτό μπλουζάκι, είναι ένας ιερέας στο νομό Σερών. Η αποκάλυψη έγινε από τον ραδιοφωνικό σταθμό των Σερών, Focus FM, παρουσιάζοντας το προφίλ του. Ο ιερέας εμφανίζεται στο Instagram σε πόζες που δεν θυμίζουν σε τίποτα την εικόνα που έχουν οι περισσότεροι στο μυαλό τους για τους ιερωμένους. Μου στείλαν λοιπόν το προφίλ του συγκεκριμένου ιερέα στο Instagram. Με δεκάδες κυριολεκτικά ημίγυμνες φωτογραφίες. Που είναι η προσωπική ζωή του καθενός, εγώ νομίζω ότι έχει πάρει μεγάλη έκταση. Χωρίς λόγο. Ο καλογυμνασμένος ιερέας ποζάρει επαγγελματικά, γυμνός από τη μέση και πάνω, επιδεικνύοντας το σώμα του ανάμεσα σε φιλοσχές, αλλά και με σόρτς στο γυμναστήριο που αθλείται. Το ποίμνιό του μιλά για έναν αξιόλογο ιερέα, έναν εξαιρετικό άνθρωπο που βρίσκεται δίπλα σε όποιον έχει ανάγκη. Αγαπά τη γυμναστική και αναγνωρίζουν το δικαίωμά του να χρησιμοποιεί όπως τον ευχαριστεί τον ελεύθερο χρόνο του. Το τι κάνει ο καθένας στην προσωπική του σελίδα και στην προσωπική του ζωή, το αν γυμνάζεται ή όχι, είναι δικό του δικαίωμα. Επίσης, το αν το δείχνει ή όχι, πάλι είναι δικό του δικαίωμα, κατά τη δική μου γνώμη, έτσι. Εγώ δεν έχω κάποιο πρόβλημα, δεν έχει δώσει κάποιο δικαίωμα, νομίζω, στο χωριό. Και για μένα δεν σκανδαλίζει καθόλου. Εγώ παλιά πήγαινα και μαζί του στο γυμναστήριο. Ο ίδιος, μιλώντας στην εκπομπή τη Live, έδωσε τη δική του απάντηση στους επικριτές του. Πέρα του ότι αγαπώ τη διακονία μου και βρίσκομαι στους κόλπους της εκκλησίας από την παιδική μου ηλικία, αγαπώ και τον αθλητισμό. Αγαπώ και τη θάλασσα. Και γενικά αγαπώ και τη φωτογραφία. Οι φωτογραφίες αυτές έγιναν στο προσωπικό μου φωτογραφικό άλμπουμ στο Instagram και είναι μεταξύ φίλων που μοιραζόμαστε αυτά τα πράγματα και χαιρόμαστε. Εγώ για αυτούς και αυτοί για μένα. Είναι ένας εξαιρετικός ιερέας. Είναι αξιοθαύμαστος αυτό που κάνει και η δουλειά του την κάνει σωστά. Δεν έχει κανένα παράπτωμα. Εγώ δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο το κρίνουμε. Γιατί ανέβασε κάποιες φωτογραφίες, τι έκανε δηλαδή και ποιον ενόχλησε. Όπως λένε άνθρωποι που τον γνωρίζουν, οι φωτογραφίες στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram δεν τους σκανδάλισαν. Ενώ το ερώτημα που θέτουν είναι τι είδους ιερείς θέλουμε. Σκανδαλίζει εδώ πέρα το... Όχι, τίποτα. Είναι καλός τυπικός. Έτσι. Σε όλα ωραίος. Ο μικρός είναι αγαπός στην εκκλησία όλα. Είναι καλός άνθρωπος. Από μικρός ξέρω τι ήθελε να κάνει αυτό. Από μικρός ήταν στην εκκλησία. Mm-hmm. Ακολούθησε αυτό. Και δεν έχει δώσει δικαίωμα σε κανέναν. Μπορεί να είναι ένας διαφορετικός ιερέας από τους υπόλοιπους. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχουμε τον ιερέα έτσι στο μυαλό μας, έτσι πρέπει να είναι. Εγώ τον ξέρω προσωπικά σαν άνθρωπο και ξέρω ότι είναι εξαιρετικός. Και αυτός και η οικογένειά του. Έχει αρχές, έχει παιδεία και είναι πάρα πολύ καλός σε αυτό που κάνει. Στη δουλειά του μέσα δεν έχει κανένα παράπτωμα. Τις φωτογραφίες τι θα μετάνε. Και πώς σας δεν έχω να πω κάτι. Εμένα προσωπικά δεν το πήραξαν οι φωτογραφίες. Εγώ δεν βρήκα κάτι κακό, γιατί ήξερα ότι ασχολείται και με το σώμα του, ήξερα ότι γυμνάζει, ήξερα ότι φροντίζει το σώμα του. Για μένα δεν ήταν κακό αυτό. Σύμφωνα με πληροφορίες του T-Live που επικοινώνησε με τον αρμόδιο Μητροπολίτη, ο ιερέας έχει κληθεί ήδη σε απολογία.